Όσο μεγαλώνεις δεν καταλαβαίνεις ότι πέρα από τις ιδέες κυρίως παρανομαστής είναι ο άνθρωπος, δηλαδή τι είναι ο άνθρωπος που εκφράζει τις ιδέες. Να το κάνω πιο λιανό, δηλαδή μπορεί ιδεολογικά εμείς να είμαστε διαφορετικοί αλλά να είμαστε φίλοι και με κάποιον να είστε στον ίδιο χώρο και να μην τον μπορείς καθόλου. Ναι. Ενώ όταν είμαστε μικροί τα βλέπαμε πιο πολύ ότι αυτός ανήκει εκεί, άρα είμαι εγώ μαζί ναι. του και μας έχει διαψεύσει η ίδια ζωή. Εγώ είχα ξέρει και ένα θέμα ότι δεν ήθελα να ανήκω, γι' αυτό δεν ήμουν ποτέ καμία ομάδα. Είχα το ανάποδο σύμπλεγμα από αυτό που συνήθως έχουν τα παιδιά που έχουν ναι. την ανάγκη να ανήκουν. Εμένα με ενοχλούσε το να ανήκω. Έπαιζες με τα μυρμηγκάκια όταν οι άλλοι παίζανε ποδόσφαιρο. Ναι, ήθελα να είμαι αταξινόμητος. Ναι, οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις ιδέες, αλλά και πάλι δεν μπορείς να αντέξεις όλες τις ιδέες. Πες μου κάτι, τον εαυτό σου μπορείς να τον αντέξεις. Μεγαλώνοντας, πιστεύεις, μαθαίνεις περισσότερα πράγματα για σένα ή ναι. το ερώτημα μεγενθύνεται. Κοίτα, να σου πω ποιος κάτι. Ποιος είμαι δηλαδή. Προσπαθώ να κάνω το εξής, καταρχάς. Στα βασικά λάθη της ζωής, να μην τα επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Έτσι, αυτό. Και νομίζω ότι, καταρχάς τον εαυτό σου, να τον ξέρεις τον εαυτό σου, είναι μια... Ναι, σίγουρα μαθαίνεις πολύ περισσότερο. Απλώς ο εαυτός σου δεν είναι ένα σταθερό διαφεύγει, πράγμα. Διαφεύγει διαρκώς. Διαφεύγει διαρκώς. Είναι πάντα κάτι που πάντα το αντίσεις και έχει βρεθεί αλλού. Μια εποχή, μπορούμε να πούμε ότι πέρασες από αυτό που λέμε την ασθένεια της εποχής που την έχουμε περάσει όλοι μας, την κατάθλιψη. Εκεί ευνηδιάστηκες. Να σου πω, επειδή ήταν μια πολύ έντονη περίοδος και πάρα πολύ έντονη από πλευράς εργασίας, πάρα πολλές ώρες δουλειάς και πάρα πολύ μεγάλη πίεση από όλες τις πλευρές, σαν το Βασιλιά Λύρη στην καταιγίδα, δηλαδή που του έρχονται από παντού ρηπές, δεν καταλάβαινα για μια εποχή τι ακριβώς συμβαίνει και νομίζω ότι το θυμάσαι και εσύ ότι δεν καταλάβαινα τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Με ρωτάω να δω πώς επικοινωνούσες έτσι με τον εαυτό σου και με τα πράγματα. Σε είχε πάρει από κάτω μπάλα αυτό που συνέβαινε. Σε παίρνει μια μπάλα, την οποία μάλιστα αν δεν έχεις το χρόνο να μπορέσεις να την ελέγξεις, δεν καταλαβαίνεις και καθόλου τι συμβαίνει. Εκεί πέρα λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος, ο επί της ουσίας που μιλάω δημοσίως γι' αυτό, mm-hmm. έτσι. Όχι επειδή έχω μάθει ότι η κατάθλιψη έχουν συνήθως οι εξυπνότεροι άνθρωποι που μου αρέσει. Δεν είναι αυτό. Είναι γιατί θεωρώ ότι μπορεί ίσως να προσφέρει κανείς κάποιου τύπου υπηρεσία μιλώντας δημόσια. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Και ξέρεις τι, επιβεβαιώθηκα. Φέτος στην Κατερίνη στο Δίον, mm-hmm. το καλοκαίρι, έρχεται μια κυρία μετά την παράσταση και μου λέει: πολύ ωραία παράσταση, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για κάτι ακόμα. Γιατί σας είδα να μιλάτε γι' αυτό και πήγα στο γιατρό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί πρόσωπα τα οποία τα αγαπάει ο κόσμος, τα θαυμάζει και τα θεωρεί, ξέρεις, κάτι μακρινό του να ήμουν εγώ σαν κι αυτόν. Δεν είναι ανάγκη να γίνεις εσύ σαν κι αυτόν. Σκέψε ότι αυτός όμως είναι σαν και σένα. Ναι. Τον κατατρώει αυτό που σε τρώει εσένα. Έχει κατάθλιψη, έχει περάσει από ναρκωτικά, ήταν αλκοολικός, δηλαδή αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Γιατί υπάρχουν και ασθένειες οι οποίες είναι ταμπού. Εγώ πιστεύω ότι ένας ρόλος... Πού να φανταστεί ο κόσμος ότι ο Θοδωρής Αθερίδης, κάποιοι του λένε με ύφος απαξίωσης, κατέβασε το σκύλο κάτω τώρα. Έτσι. Και τα σκουπίδια αμέσως. Κατέβασε τώρα, το σκύλο. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ναι. Και κυρίως επίσης εγώ δεν μπορούσα καθόλου να σκεφτώ την ιδέα ότι ένα παιδί που είναι 14, 15, 16 χρονών, ας πούμε, και παθαίνει αυτή τι γνωστές εφηβικές καταθλίψεις, που είναι πολύ παροδικές, συμβαίνουν σχεδόν σε όλους τους εφήβους. Ότι ένα τέτοιο παιδί, αν δεν βρει βοήθεια και αν βρει γονείς ή περιβάλλον που είναι εντελώς αρτηριοσκληρωτικό, μπορεί να βρεθεί κάτω από τον μπαλκόνι. Βέβαια, μπορεί. Καταλαβαίνεις. Αυτό πρέπει να το προστατέψει. Προσωπικά κάπως. Έχω περάσει μια πολύ επώδυνη εφηβεία. Δηλαδή, όταν ξαφνικά κατάλαβα. Ειλικρινά μου ήταν πάρα πολύ επώδυνο όταν κατάλαβα ότι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου δεν μπορούν να με βοηθήσουν στο θέμα ότι κάποτε θα πεθάνω. Όταν συνειδητοποίησα ότι θα πεθάνω και θα είναι οριστικό αυτό το τέλος, ο πανικός ο υπαρξιακός που έπαθα δεν είχε τέλος. Ήμουνα ένα, και να σου πω κάτι, τότε δεν ήταν και της μόδας όταν ήμουνα το 80, 15 χρονών. Η κρίση πανικού δεν ήταν καθόλου της μόδας. Νόμιζα ότι δέχομαι επίθεση από δαίμονες. Η μαμά μου με πήγε σε παπά και με διάβασε. Δηλαδή νομίσαμε ότι είναι κάτι... Δεν λύνεται βέβαια έτσι. Όχι. Δεν το ξέρεις αυτό εδώ το πράγμα. Όχι, περίμενε. Γιατί ακόμα και στην δική σου θέση μπορώ να έρθω και να σου πω ότι λύνεται. Με αυτή υποβόλη, άμα το πάρεις έτσι. Αν κάποιος πιστέψει στην προσευχή που κάνει, έτσι δεν είναι.
Ναι, έχουν γίνει μελέτες γι' αυτό. Μπορώ να παραθέσω βιβλιογραφία. Ναι. Οι προσευχές σπανίως πιάνουν. Περίμενε. Όμως κάνουν καλό στους. Από κάποια ηλικία και μετά, νομίζω ότι πάει κανείς με το γενικό αξίωμα ότι οτιδήποτε κάνει καλό σε έναν άνθρωπο και δεν βλάπτει τους υπόλοιπους, μπορεί αυτός να το ασκεί. Και ο ψυχίατρος, ας πούμε, θα σου πει ότι οποιαδήποτε συνήθεια έχεις ή νεύρωση έχεις, γιατί όλοι μας έχουμε νευρώσεις, έτσι. Οποιαδήποτε τέτοια συνήθεια ή νεύρωση έχεις, αν δεν είναι εντελώς δυσλειτουργική, δηλαδή δεν σε βγάζει εκτός κοινωνίας, άφησέ τη. Δηλαδή, ο δικός σου τρόπος μπορεί να είναι η προσευχή, του διπλανού μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τα σπορ. Ψυχοθεραπεία εσύ έχεις κάνει καθόλου? Όχι. Δεν έχεις κάνει? Όχι. Γιατί δεν το χρειάστηκες ή το φοβήθηκες? Όχι, δεν το φοβήθηκα καθόλου. Δεν το χρειάστηκες. Τα βγάλες πέρα. Κοίτα, μου έλεγε ένας φίλος μου ότι αν πας εσύ για ψυχοθεραπεία θα σκίσεις τα διπλώματά του. Γιατί θα το τρελάνεις. Εμένα μου έχουν πει όμως πολλοί άνθρωποι έτσι που με αγαπούν και με ξέρουν και που έχουν κάνει ψυχοθεραπεία, μου λένε για μένα, λέει, εσύ αν πας θα σου κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι. Λέω, γιατί το λέτε? Γιατί σε λέει θετικός και θα πας για να το λύσεις το πρόβλημα. Δεν, ναι, πας και θα κλειστείς και, ναι, θα κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που δεν πάω είναι μην μπλεχτώ περισσότερο, μην αρχίσω, κάτι έχω βρει ένα νήμα με κάποιο τρόπο και τα βγάζω πέρα. Mm. Φοβάμαι μην χάσω την μπάλα. Είσαι πάνω από το τα βγάζω πέρα. Ναι, αλλά έχω νιώσει σε φάση της ζωής μου να χάνω την μπάλα, να χρειάζομαι βοήθεια. Εμένα πρέπει να σου πω, όσο και να με κοροϊδεύεις, ότι η προσευχή με βοήθησε. Δεν κοροϊδεύω κανένα. Ναι, είπες ότι η επιστήμη δεν τα δέχεται αυτά. Όχι, λέω ότι δεν θεωρώ ότι αν προσευχηθείς για κάτι. Εγώ δεν με πειράζει η προσευχή σαν έννοια. Έτσι. Εγώ ομολογώ, ας πούμε, ότι όταν έμπαινα στο αεροπλάνο, τώρα το έχω σταματήσει αυτό, δεν φοβάμαι το αεροπλάνο, αλλά όταν έμπαινα στο αεροπλάνο, πάρα πολύ κρυφά, για να μην δει κανείς, έκανα πολύ γρήγορα, ένα πολύ μικρό. Και ταυτόχρονα σε όλους τους ορθολογιστές που θαυμάζω και έχω διαβάσει και τα λοιπά, και τους καρτεσιανούς και τους λογικούς και τους αυτούς, έλεγα συγγνώμη παιδιά, αλλά, γιατί υπάρχει γνωστή ρίση ότι σε ένα αεροπλάνο που πέφτει δεν υπάρχει ούτε ένας άθεος. Οπότε είναι σωστό αυτό. Ναι, πραγματικά, σε ό,τι λειτουργεί. Οπότε το πρόβλημά μου με την προσευχή δεν είναι ότι μου λες ότι εσύ να σε βοήθησε. Το πρόβλημά μου με την προσευχή είναι ότι εσύ προσεύχεσαι, δηλαδή κάνει μια ερώτηση, να, έτσι. Το θέμα είναι αν αρχίσει να πιστεύει ότι σου δίνεται και απάντηση. Και όμως δίνεται, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή υπάρχουν. Ναι. Είναι, να σου πω κάτι, είναι μια αποκωδικοποίηση όλο το πράγμα. Όλα έρχονται με έναν κώδικα. Από την, θα σου πω ποιο είναι το δύσκολο με την πίστη, τι νομίζω εγώ. Ότι πώς μπορείς να αγαπάς ένα πρόσωπο που ποτέ δεν έχεις γνωρίσει. Έτσι δεν είναι. Εδώ δυσκολεύεις, ναι, να αγαπήσεις ένα πρόσωπο που έχεις γνωρίσει. Ναι. Θα γνωρίσεις κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει. Αλλά ο ορισμός της πίστης είναι υπαρξιακή γνώση. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω την πίστη, την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν, από πίσω από την πλάτη σου δεν έχεις ένα όπλο που θα το βγάλεις και θα με πυροβολήσεις. Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά εγώ την έχω. Αυτό είναι μια υπαρξιακή γνώση. Με αυτή την έννοια η έκβαση του Θεού ή του ανθρώπου που είναι εκεί για να με προφυλάξει απαντά και στο ερώτημα τι στο διάολο γεννήθηκα, για ποιον λόγο κατέβηκα, ναι, κάποιο ρόλο πρέπει να επιτελέσω. Άρα αυτός που με έφερε έχει κανένα σχέδιο. Λοιπόν, με αυτόν συνομιλώ. Ναι, εντάξει, εγώ κρίνω, η δική μου θέση είναι πως η επίκληση του θείου σε αυτό δείχνει έλλειψη φαντασίας στον άνθρωπο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Είσαι άθεος φανατικός? Όχι, έχω περάσει και από αυτή. Κρατάς καβά δηλαδή? Αντιλαμβάνομαι. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό όλες οι θρησκείες έχουν βλάψει πάρα πολύ τις κοινωνίες από τη μια μεριά. Εντάξει, αυτό είναι μια κουβέντα. Αυτό που λέμε, όχι, είναι μια κουβέντα πραγματική. Λέβαια. Δηλαδή τώρα εμείς το ζούμε όχι με το Ισλάμ στο σύνολό του, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά επειδή συνήθως η φιλελεύθερη σκέψη θέλει να είναι πάρα πολύ ανεκτική απέναντι σε όλα, η αλήθεια όμως είναι ότι. Εντάξει, γενικά. Αυτό που συμβαίνει με το Ισλάμ, με το ISIS, ας πούμε. Είναι κάτι, ναι, που είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δηλαδή, θρησκεία και καθαρότητα σκέψης σπανίως πηγαίνουν μαζί. Από την άλλη όμως, αυτό έχει συμβεί και στον χριστιανισμό πάρα πολύ έντονα. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ορισμένες κοινωνικές αρετές των θρησκειών που δεν τις συναντάει εύκολα κανείς σε μια κοινωνία που δεν έχει θρησκεία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πήγα εγώ, είχαμε το μνημόσυνο του πατέρα μου.
το Μάρτιο, 15 χρόνων. Κάνοντας λοιπόν αυτή την τελετή, της οποίας τα λόγια εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω, γιατί και ο παπάς τα λέει λιγάκι μασημένα, του δίνεις ας πούμε και το 50ράκι κάποτε ή το 20ράκι, τέλος πάντων του δίνεις και όλα αυτά, με τα τρισάγια και τις φωτογραφίες και όλο αυτό το πράγμα που πάντα φαίνεται λίγο παράξενο και λίγο ξένο. Διαπιστώνω όμως ότι ναι, υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο έχει οργανώσει μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινωνία, την ανάγκη της να θυμάται πάνω από το μνήμα, δηλαδή στη μνήμη, να θυμάται ένα νεκρό. Βεβαίως. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έφερναν οι θρησκείες τους ανθρώπους σε κοινωνία μεταξύ τους ή προσπαθούσαν να μαλακώσουν την υπαρξιακή τους αγωνία. Υπάρχουν πολλά σημεία των θρησκειών, όταν λειτουργούν σαν φιλοσοφίες, σαν τρόποι σύνδεσης των κοινωνιών, των ανθρώπων μιας κοινωνίας, που είναι ζηλευτά. Μα η παράδοση γενικότερα... Λέω απλώς ότι αν έχεις, ας πούμε, χτύπα ξύλο, αν έχεις καρκίνο, ας τις προσευχές και πήγαινε πάρε κανένα φάρμακο. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ή συνδιασέτα. Δεν είναι, συνδιασέτα. Δηλαδή, συνδιασέτα. Να σου πω κάτι. Εγώ διαφωνώ με την ακραία... δεν είμαι επιλογή. Όχι, ακραίος δεν είσαι. Διαφωνώ όχι με κάποιον που πηγαίνει στην εκκλησία και ναι, δεν πάει στο γιατρό, αλλά και με κάποιον που είναι απελπισμένο σε σχέση με τη μεταφυσική του υπόσταση. Γιατί είναι όχι, και εγώ αυτό... δεν είμαι. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος αυτό. Το να μην πιστεύεις ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη την οποία εσύ θα επικαλεστείς και αυτή θα σου απαντήσει, κάνοντάς σου μάλιστα, γιατί συνήθως όταν προσευχόμαστε λέμε, Θεούλη μου, είμαι ανάξιος να μου συμβεί αυτό. Έτσι, αλλά θέλω να παραβιάσεις όλους τους φυσικούς νόμους για μένα προσωπικά, για να μου συμβεί αυτό. Έτσι. Να σου πω κάτι, είναι έπαρση να πιστεύεις τόσο πολύ στην επιστήμη και θα σου πω για ποιο λόγο. Μα είναι πολύ... Ξέρουμε ένα μέρος. Είναι το ανάποδο συμβαίνει. Είναι πιο σεμνή και πιο μαλακή στάση το να βλέπεις το φυσικό κόσμο, να βλέπεις την απεραντοσύνη του σύμπαντος, να τα βλέπεις όλα αυτά και να τα θαυμάζεις ως έχουν. Χωρίς να αποδίδεις σε μια ανώτερη δύναμη τη δυνατότητα να παρέμβει μέσα σε αυτά. Αυτό λέω. Όταν κανείς λέει ότι είναι άθεος, δεν είναι ότι δεν έχει μεταφυσική ανησυχία, δεν έχει υπαρξιακή ανησυχία. Έχει τα πάντα. Και έχει και ένα μεγάλο θαυμασμό για το σύμπαν γύρω του και για τον άνθρωπο. Ένα πράγμα. Σε ένα βασικό πράγμα δεν πιστεύει ο άθεος, κατά τη γνώμη μου. Στο ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που τα η οποία όλα είναι παρεμβατική στις ζωές των ανθρώπων ενός εκάστου. Αυτό είναι που δεν πιστεύω. Δηλαδή, θα μπω στο αεροπλάνο και θα κάνω μια ευχή και θα πω «Θεούλη μου, μην πέσει». Θα το κάνω. Θα το κάνω, καταλαβαίνετε. Μια φορά που είχα πάθει κάτι και λιποθύμησα, έτσι, γιατί δούλευα πάρα πολύ, κάπνιζα τότε κτλ. Έλεγα, το θυμάμαι. Έκλαιγα κάτω έτσι και έλεγα «Θεούλη μου, μην πεθάνω». Λοιπόν, αυτό είναι μια φυσική μου ανάγκη. Την αντιλαμβάνομαι στον άλλον, γιατί την αντιλαμβάνομαι στον εαυτό μου. Απλώς τι νομίζω. Δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν πέθανα εκείνη τη στιγμή ή δεν έπεσε το αεροπλάνο ήταν παρέμβαση του Θεού υπέρ μου. Εκεί εγώ είμαι σεμνότερος από πιθανόν εσένα που θεωρείς ότι δεν έπεσε το αεροπλάνο επειδή ο Θεός σε άκουσε. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι απλά δεν έπεσε το αεροπλάνο. Ναι, το ότι πιστεύω ότι με άκουσε και έγινε είναι αυτό που με κάνει να συνεχίζω να τον επικαλούμε. Καταλαβες. Δηλαδή, θέλω και ένα νόημα σε αυτό που γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι εισακούστηκε η προσευχή μου, γι' αυτό θα ξανακάνω. Μα αυτό είναι αυτή η στάση του πιστού, κατά τη γνώμη μου, αν το σκεφτείς, είναι η πιο αλαζονική στάση που μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή. Ότι ακούει αυτόν και δεν ακούει τον άλλον. Θεούλη μου, σε παρακαλώ, θέλω πάρα πολύ να κατακτήσω τη Μαρία. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία ούτε να με δει δεν θέλει. Έτσι. Θεούλη μου, όμως, θέλω αλλά πάρα πολύ τη Μαρία να με θέλει. Κάνε τη Μαρία. Εντάξει, κάτι πάει ο διάολος στο ποδάκι, ας πούμε. Και η Μαρία σε θέλει. Και κάνεις υγεία. Ναι, κάποια στιγμή δηλαδή η Μαρία παρακαλάς, επιμένει. Δεν αντέχει άλλο. Η Μαρία εν δίδει. Το να πεις λοιπόν ότι αυτό είναι μια θεία παρέμβαση είναι μια αλαζονική στάση. Είναι πιο καθαρή και πιο τίμια και πιο σεμνή. Είναι βαθιά απελπισία να πιστεύεις ότι δεν εισακούστηκε η προσευχή σου. Ειλικρινά σου μιλάω. Είναι η ρίζα της απελπισίας, νομίζω. Όχι. Είναι, δηλαδή, σαν να δέχεσαι κάποιος να επικαλείται στο βρόντο να μιλάει και αυτό το πράγμα ναι, να μην γυρίζει. Όχι, γιατί αυτό δεν μειώνει. Αυτό δεν μειώνει την ανάγκη σου να επικαλεστείς κάτι μεγαλύτερο από σένα. Θα το κάνεις. Σου λέω, εγώ το κάνω. Πιστεύω πολύ, ας πούμε. Στο καλό γενικώς. Πιστεύω ότι αν. Ειλικρινά το πιστεύω. Έχω μερικές αντιλήψεις που είναι εντελώς χριστιανικές. Εννοώ στο πνεύμα της στάσης ζωής ενός χριστιανού.
όπως το ότι πιστεύω πραγματικά στο καλό που μπορεί να υπάρχει στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και να μπορεί να το ασκεί. Και ότι αυτή η πλευρά των ανθρώπων καλλιεργείται. Έτσι. Αλλά λέω το εξής. Δεν πιστεύω στη θεϊκή παρέμβαση. Καθόλου όμως. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη δηλαδή τώρα που διακόπτω. Έτσι. Και δεν πιστεύω επίσης ότι η ζωή έχει κάποιο νόημα. Το οποίο είναι. Να τη βαθιά απελπισία που σου λέγα. Δεν είναι βαθιά απελπισία. Γιατί κάνουμε ίστρο τη ζωή το φόβο του θανάτου. Δεν είναι βαθιά απελπισία. Ένας φίλος, αγαπημένος δικός μου, έχασε το παιδάκι του. Σε πολύ μικρή ηλικία. Πολύ, πολύ μικρή. Σε βρεφτική ηλικία έχασε το παιδάκι του. Και κάνει μια συζήτηση. Και έλεγε, ξέρω εγώ, μήπως αυτό που κάναμε εκείνο, που κάναμε το άλλο. Προσπαθούσε να βρει μια εξήγηση για κάτι τόσο τραγικό σαν αυτό. Και η δική μου θέση, ότι μήπως αυτό. Ένας βαθιά ένθεος άνθρωπος θα έλεγε ότι πήγε, ξέρω εγώ, το κάλεσε ο Θεός κοντά του. Έτσι. Όπως κάλεσε και την προηγούμενη φορά, άλλα 150.000 παιδιά ταυτόχρονα σε ένα τσουνάμι. Που είναι λίγο περίεργο. Ας τα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, το κάλεσε. Και εγώ του έλεγα, ξέρεις, νομίζω ότι πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι δεν υπάρχει νόημα σε αυτό που συνέβη. Δεν συνέβη ούτε δεν για να σε οδηγήσει. Δεν τον βοηθάς έτσι. Ναι, δεν συνέβη ούτε νομίζω για να σε οδηγήσει κάποιον. Ζωή με έλλειψη νοηματοδότησης όχι. Δεν έχει. Βεβαίως θα την νοηματοδοτήσεις εσύ. Γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη και τη φυσική τάση να νοηματοδοτούμε τα πάντα. Κοιτάμε τον ουρανό, βλέπουμε ένα σύννεφο και λέμε «Α, η μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου». Γιατί κάπως είναι το σύννεφο. Το σύννεφο δεν είναι ο Ελευθερίος Βενιζέλος, ούτε είχε καν σκοπό να εμφανιστεί ο Ελευθερίος Βενιζέλος. Εσύ ερμηνεύεις τα πράγματα. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι από εδώ τα φέραμε, από εκεί τα φέραμε. Πάλι γι' αυτό μιλήσαμε. Ξαναγυρίσαμε σε αυτή την κουβέντα που μας μισεί όλη η παρέα μας. Με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ό,τι και να συζητήσουμε, από ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε, για θέατρο να καταλήξουμε, θα καταλήξουμε στο έλλειμμα ή όχι του νοήματος της ζωής με Θεό. Ή χωρίς Θεό. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι η ζωή δεν έχει νόημα, ούτε ότι δεν αξίζει να της δίνεις νόημα. Δεν παρεξηγείς. Λέω ότι το νόημα το βάζουμε εμείς. Και αυτό κάνουμε με την τέχνη βασικά. Γιατί αν η ζωή είχε ένα νόημα έξω από εμάς, εμείς οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, θα ήμασταν αχρίαστοι. Ευτυχώς που η ζωή δεν έχει νόημα και μπορεί ο άνθρωπος να της το δίνει μέσω της τέχνης.